Θα συνδεθούμε τώρα με τον καθηγητή Ευρωπαϊκή Οικονομία Ναπολέοντα Μαραβέγια για να δούμε τι σημαίνουν για την τσέπη του μέσου πολίτη τα στοιχεία τη ύφεση. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σα. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι πω το περίφημο πλεόνασμα που μα ανακοίνωνε η κυβέρνηση είχε να κάνει με το ότι έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη του κάθε πολίτη και δεν είχε να κάνει τίποτα με την προοπτική ανάπτυξη. Κοιτάξτε και στο γραφείο. Προπολογισμού του Κράτου στη Βουλή, που είμαι ένα από τους πέντε οικονομολόγους όπως ίσω ξέρετε, έχουμε ήδη στην έκθεση που βγάλαμε τελευταία, ήδη είχαμε προεξοφλήσει κατά κάποιο τρόπο ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2016 θα έκλεινε με μια μικρή υποχώρηση και μου κάνει εντύπωση πραγματικά γιατί δεν εισακουστήκαμε κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για η κυβέρνηση ε, για αυτή την εξέλιξη. Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι και το πρώτο, το πρώτο τρίμηνο του 2017 εάν παραταθεί αυτή η αβεβαιότητα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι και αυτό θα κλείσει με υποχώρηση της οικονομίας και άκουσα συναδέλφου σα να λένε ότι κινδυνεύουμε με τέταρτο μνημόνιο πριν καλά-καλά κλείσει το τρίτο. Κοιτάξτε, εάν η κατάσταση αυτή παραταθεί, αν δηλαδή δεν μπορέσουμε. Βεβαίω, πρέπει να ξέρουμε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να ελαφρύνει. Ε, Ακριβώ αυτά που μας ζητούν οι δανειστές μας. Αλλά εκείνο που φαίνεται ότι δεν υπολογίζει απολύτω είναι ότι πέρα από το κόστος των μέτρων που θα προκύψει προφανώς υπάρχει και το κόστος της οικονομίας. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν μετριέται και μετριέται μόνο με την μείωση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε σήμερα και πρέπει να, το, να καταλάβει ο κόσμο ότι μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο σημαίνει μείωση των χρημάτων που έχουμε στις τσέπε μας γενικότερα. Και αυτό, εάν συνεχιστεί και το πρώτο, σας είπα, τρίμηνο του 2017, αυτό θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Άρα, το συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι ε, καλύτερα να έχουμε μια όχι τόσο ικανοποιητική λύση στη διαπραγμάτευση προκειμένου να κλείσει ε, αυτή η αξιολόγηση. Πράγμα Παρά το οποίο είπε και ο κύριος Χουλιαράκης. Συνέχιση είπε. της αβεβαιότητας. Διότι καθηγητά, αυτή η αβεβαιότητα είναι αυτή ακριβώς που οδηγεί στην ύφεση. Πρέπει αυτό να γίνει σαφές και κατανοητό. Και σας ευχαριστούμε πολύ.